Θα κάνουμε μια... Είναι σημαδιακή ημέρα, όπως και η προηγούμενη Κυριακή. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς. Σε μια τέτοια μέρα, καθώς υπάρχει αυτή η αίσθηση της ανακούφισης για αυτό που πέρασε ίσως, αν είναι ανακούφιση, σίγουρα της αβεβαιότητας για αυτό που απλώνονται μπροστά, νομίζω μια καλή καταφυγή, ένα καλό καταφύγιο είναι η ψαλμή του Δαβίδ στην Παλιά Διαθήκη. Έτσι δεν θα συνεχίσουμε από τη σειρά μας, όπως δεν το κάναμε το ίδιο και την προηγούμενη Κυριακή παραμονή Χριστουγέννων, τη σειρά που έχουμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, των συναντήσεων με τον Χριστό. Αλλά θα πάμε σε ένα ψαλμό και η αρχική σκέψη μέχρι χθες το πρωί ήταν να πάμε στον ψαλμό 90, εκείνον τον μοναδικό ψαλμό που έγραψε ο Μωυσής. Έχει γράψει άλλα δύο τραγούδια, αλλά δεν είναι ψαλμοί στην Παλιά Διαθήκη. Το ένα είναι στην Έξοδο, το άλλο στο Δευτερονόμιο. Η αρχική σκέψη ήταν λοιπόν να πάμε στον ψαλμό 90 που μιλάει για το κύλισμα του χρόνου. Πόσο παρήγορες αλήθειες, πόσο διαχρονικά μηνύματα, όταν ο Μωυσής βλέποντας τα χρόνια να περνάνε, λέει ότι τα χρόνια μας περνάνε σαν διανόημα και εμείς πετάμε. Τι είναι μπροστά σου ο χρόνος, λέει στο Θεό. Μπροστά σε σένα μια μέρα είναι σαν τα χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια μέρα. Και καταλήγει στο εδάφιο 12 του ψαλμού με εκείνη την υπέροχη αναφορά, παρακαλώντας τον Θεό να είναι η σοφία αυτή που θα το χαρακτηρίζει, να προσκολλάται η καρδιά μας σε αυτόν που είναι η σοφία. Αλλά αυτή ήταν η σκέψη μέχρι χθες το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και καθώς πήγαινα προς τον Πειραιά, από εδώ από τα νότια προάστια, είναι μια διαδρομή που κανονικά παίρνει 40-45 λεπτά. Ήταν η πρώτη φορά που λυπήθηκα που η διαδρομή, χρονιάρες μέρες, που οι Αθηναίοι λείπουν και είναι ανοιχτό οι δρόμοι, κράτησε πολύ λιγότερο, ίσως λιγότερο από μισή ώρα. Καθώς ένας πολύ συμπαθής και πολύ ήπιος και σοβαρός δημοσιογράφος έκανε μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, με πολύ ωραίες, όπως πάντα κάνει αυτός, μουσικές παρεμβολές. Πραγματικά το απόλαυσα. Τόσο που έκατσα στο πάρκινγκ όταν πάρκαρα το αυτοκίνητο και συνέχισα για λίγο να τον ακούσω μέχρι το πρώτο διάλειμμα που είχε. Και αυτό που άκουγα δεν ήταν ευχάριστο. Αντίθετα, σου πλάκωνε την καρδιά. Ήταν η ανασκόπηση ενός χρόνου που μόνο αρνητικά σημεία, στοιχεία, όπως ο ίδιος υπογράμμιζε, είχε. Από πού να ξεκινήσουμε? Από την κλιμακούμενη βία που τη βλέπουμε στις γειτονιές μας, στη χώρα μας. Αλλά στη χώρα μας είναι αυτό που βλέπουμε. Ευρύτερα στον κόσμο συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Παράλογη βία. Αδέλφια να σκοτώνουν αδέλφια, συγγενείς συγγενείς, άγνωστοι αγνώστους που δεν τους έχουν ξαναδεί, η έμφυλη βία, η κάθε μορφής βία, στο μικρότερο επίπεδο, στο επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων. Αλλά αν και πάμε και στην μεγαλύτερη εικόνα, το 23 τι μας έφερε? Μας έφερε τη βεβαιότητα ότι ένας πόλεμος στην Ήπειρό μας, που ξεκίνησε στη χαραυγή του 22, δεν ήταν κάτι γρήγορο που θα περνούσε και θα άφηνε κάποιες πληγές που ο χρόνος θα τις επούλωνε, αλλά έφερε τη σιγουριά ότι αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί με άγνωστα αποτελέσματα στην Ουκρανία. Και έφερε και έναν καινούριο πόλεμο, πιο κοντά γεωγραφικά σε εμάς, παλιά ιστορία, γνωστή ιστορία, αλλά η ένταση αυτής της νέας σελίδας αυτού του πολέμου δεν έχει προηγούμενο στη Μέση Ανατολή. Η βία όχι μόνο σε συμμετρικό επίπεδο οργανωμένων στρατών, αλλά και η βία όπως ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός εκείνο το Σάββατο στις αρχές του Οκτώβρη, που μάθαμε ότι κάτι έγινε που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έγινε. Η αντίδραση όμως μετά του δυνατότερου μέρους της διαμάχης ήταν αυτή που ξάφνιασε και σόκαρε τον κόσμο. Και αυτό συνεχίζεται. Από πού να πιάσεις το 23 και πού να το τελειώσεις? Βλέπουμε ότι είναι μια χρονιά που θα θέλαμε, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, να πάει και να μην ξανάρθει. Μια χρονιά μόνο με αρνητικές θύμησες. Θυμηθείτε και τις μεγάλες τραγωδίες που ζήσαμε εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και σε διπλανές χώρες. Το δράμα των Ντεμπών με το δυστύχημα. Ανθρώπινες ευθύνες παντού. Η ανθρώπινη αμαρτία είναι πίσω απ' όλα. Η κακή χρήση της εξουσίας που κάποιος έχει δώσει σε κάποιον. Σε όλα τα επίπεδα. Από τα ψηλά μέχρι τα χαμηλότερα. Από το επίπεδο ενός κυβερνήτη που αποφασίζει ότι για να διεκδικήσει τα δίκαια του έθνους του ρημάζει έναν άλλο λαό, διπλανό και μάλιστα συγγενή, έως την εξουσία που έχει πάρει ένας άνθρωπος που η δουλειά του είναι να πατάει κάποια κουμπιά και αυτό δεν το κάνει. Η εξουσία που έχει πάρει κάποιος άλλος
να χτίσει μια πόλη, όχι εκεί που είναι το ρήγμα του σεισμού, μιλάω για το σεισμό στην Τουρκία. Θυμάστε πώς αποδείχτηκε ότι μια άλλη πόλη, πιο κοντά από αυτές που κατέρευσαν στο επίκεντρο του σεισμού, επειδή είχε χτιστεί με σωστές προδιαγραφές, είχε ελάχιστες απώλειες, αν είχε κάποια απώλεια. Είναι λοιπόν η ανθρώπινη ευθύνη παντού. Η κακή χρήση της εξουσίας. Μεγάλης, υψηλής ή μικρής, χαμηλής. Έτσι λοιπόν, από τον Ψαλμό 90, πήγα λίγες σελίδες πίσω και είπα να ασχοληθούμε με έναν άλλο ψαλμό, πολύ γνωστό, ίσως είναι ο ψαλμός τον οποίο κήρυξαν οι Απόστολοι του Χριστού περισσότερο από όλους στην Καινή Διαθήκη, από αυτόν τον ψαλμό κήρυξαν, τον ψαλμό 2. Και θα ήθελα αυτόν τον ψαλμό αμέσως τώρα να τον διαβάσουμε όλοι μαζί. Είναι ένας ψαλμός που περιγράφει την ιστορία του κόσμου διαχρονικά, αλλά δίνει και μια εξαιρετική φωτογραφία του κόσμου μας σήμερα, την τελευταία μέρα του 2023. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν, τις γης οι βασιλιάδες εισπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια και σκέφτονται «Ας σπάσουμε τα δεσμά μας, τις αλυσίδες τους ας τις αποτινάξουμε». Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος με το θυμό του, θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό. Διακηρύττω το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ. Σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι έως τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις. Σαν να ήταν καμωμένοι από εκπυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες. Του κόσμου κυβερνήτες διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο. Γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε αυτόν. Αυτός είναι ο ψαλμός 2. Και όπως είπαμε είναι ένας ψαλμός ο οποίος έχει πολλές αναφορές στην Καινή Διαθήκη. Πώς ξεκινάει ο ψαλμός? Ξεκινάει με μια διαπίστωση. Έχει καταρχήν 4 μέρη και μας κρύβει μια έκπληξη αυτός ο ψαλμός, μια πολύ ωραία έκπληξη. Βασικά είναι 2 τα μέρη, δεν είναι 4, αλλά το δεύτερο μέρος αναλύεται σε 3. Στο πρώτο μέρος μιλάει κάποιος και κάνει μια διαπίστωση. Ο ψαλμωδός λέει πως είναι ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μας έχει τα χάλια μας. Ο κόσμος του ψαλμωδού δεν είναι ακριβώς ο κόσμος ο δικός μας, αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά έχει ο κόσμος πριν 3.000 χρόνια εδώ, με τον κόσμο σήμερα του 2000, του 21ου αιώνα. Κάνει μια διαπίστωση, θα τη δούμε αυτή η διαπίστωση. Και στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο ίδιος ο Θεός και η έκπληξη εδώ είναι, ότι αν δείτε προσεκτικά, αν δούμε προσεκτικά το ποιος μιλάει, για 3 εδάφια μιλάει ο Πατέρας Θεός, από το 4 ως το 6, 4, 5 και 6, στο 7, 8 και 9 μιλάει ο Υιός Θεός και στο 10, 11 και 12 μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια εξαιρετική απεικόνιση, εμφάνιση της Θείας Τριάδας μέσα στα βάθη των αιώνων, μέσα 1000 χρόνια, πριν γραφτεί περίπου, 800 χρόνια περίπου πριν γραφτεί η Καινή Διαθήκη. Θα το δούμε. Αλλά ας δούμε τι λέει για τη διαπίστωση του κόσμου μας ο ψαλμός, αλλά πριν δούμε αυτό, ας κάνουμε μια αναφορά στο τελευταίο κεφάλαιο του Λουκά, στο κεφάλαιο εκείνο που περιγράφεται εκείνη η περίφημη πορεία προς Εμαούς και ας θυμηθούμε τι είπε ο Κύριος όταν incognito εμφανίζεται στους μαθητές, τους δύο μαθητές, τον Κλεόπα και τον άλλον, και περπατάει μαζί τους προς τους Εμαούς. Θυμάστε ότι όταν ξεκινάει να τους ερμηνεύει την πραγματικότητα του πάθους και του θανάτου, του σταυρού του Χριστού, του ίδιου. Αυτό που τους λέει στα εδάφια 44 και 45 είναι αυτά τα λόγια που σας είχα πει, που σας είχα πει όταν ήμουν μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διένυξε το νου τους για να καταλάβουν τις γραφές. Είναι μία από τις αρκετές αναφορές όπου μας βεβαιώνει η Καινή Διαθήκη ότι ό,τι έχει γραφτεί στα βιβλία του νόμου, τα 5 πρώτα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, στους προφήτες, τα αρκετά βιβλία των προφητών, αλλά και στους ψαλμούς, στα βιβλία της ποίησης, είναι γραμμένα όχι για να μας πούν την ιστορία του Ισραήλ,
είναι όχι για να μας πούν την κατάσταση του ανθρώπου, είναι όχι για να μας δώσουν ηθικές συμβουλές, είναι όχι για να μας δώσουν παραδείγματα ανθρώπων πώς έζησαν αυτοί, άντε και εμείς με την ηθική μας προσπάθεια να ζήσουμε έτσι, αλλά έχουν ένα άλλο σκοπό, τελείως διαφορετικό. Να μας δείξουν ένα πρόσωπο, μία πραγματικότητα. Όχι μία πραγματικότητα, ένα πρόσωπο. Τον ίδιο τον Χριστό. Τους άνοιξε, λέει, τα μάτια, για να καταλάβουν όλα αυτά που ήταν γραμμένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς για τον ίδιο. Άρα, ο σκοπός των ψαλμών δεν είναι να μας ανεβάζει, δεν είναι όπως κάναμε την περίοδο του COVID, κάθε Κυριακή να παίρνουμε ελπίδα, να παίρνουμε θάρρος μέσα από ένα ωραίο ποιητικό κείμενο, θεοκεντρικό, αλλά είναι να βλέπουμε μέσα από τους ψαλμούς, μέσα από αυτά τα ποίηματα του Ισραήλ, αλλά και τα δικά μας, τους δικούς μας ύμνους, τους ψαλμούς, να βλέπουμε ένα πρόσωπο, να βλέπουμε τον Χριστό. Αυτός και μόνο αυτός είναι ο σκοπός όλης της γραφής και δι της Παλιάς Διαθήκης. Θα δούμε λοιπόν αυτόν τον ψαλμό τώρα, όπως τον ερμήνευσε η πρώτη εκκλησία, γιατί είναι ο ψαλμός που έχει την πιο πλούσια ερμηνευτική στην Καινή Διαθήκη, την πιο πλούσια εξήγηση, και αφού οι ίδιοι Απόστολοι του Χριστού τον έχουν εξηγήσει, κάθε άλλη ερμηνεία και εξήγηση από εμάς μόνο επικίνδυνη μπορεί να είναι. Θα μείνουμε σε αυτές τις εξηγήσεις. Και πριν πάμε σε αυτό, θα δούμε τα πρώτα τρία εδάφια που εξηγούν τον κόσμο μας. Και ξεκινάει ο ψαλμός αυτός με την έκφραση μιας απορίας. Με την έκφραση, μια πρόταση που φέρνει, που θυμίζει απορία, αδιέξοδο, ίσως και αγανάκτηση. Γιατί ταράχτηκαν τα έθνη? Γιατί οι λαοί ασχολούνται με ματαιότητες? Γιατί τις γης οι ηγέτες συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν απέναντι σε αυτόν που τους έδωσε την εξουσία? Αυτή είναι η απορία του ψαλμωδού και αυτή είναι η απορία κάθε ανθρώπου που, αν μπορούσε να αποστασιοποιηθεί από την πραγματικότητα που ζούμε και έβλεπε τον κόσμο από μια απόσταση, θα μπορούσε να εκφράσει μια πρώτη απορία. Ο Λόγος του Θεού, ακόμα και τα πιο κοντινά σε μας κείμενα σε αποκάλυψη θεολογικά, τα πιο φρέσκα γραπτά, αλλά και τα πιο σαφή θεολογικά κείμενα, όπως η προς Ρωμαίους επιστολή, μας διαβεβαιώνουν ότι η εξουσία που έχουν αυτοί που ασκούν εξουσία στον κόσμο δεν είναι μια εξουσία, όταν μάλιστα αυτή είναι νόμιμη, αυθαίρετη, δεν είναι μια εξουσία που, όπως εμείς τις δυτικές δημοκρατίες πιστεύουμε, είναι δοσμένη από τους λαούς, είναι σφραγισμένη από την επιλογή των λαών, αλλά είναι μια εξουσία που τους την έχει παραχωρήσει κατά συνθήκη ο ίδιος ο Θεός στους ηγέτες του κόσμου. Είναι μια εξουσία που τους έχει δώσει ο Θεός και αυτό έχει ένα σκοπό. Έχει ένα σκοπός του, είναι να φρενάρει την εντροπία, το χάος που φέρνει η πτώση, η φθορά, η αμαρτία. Είναι λοιπόν μια θεόδοτη εξουσία. Και αυτή τη θεόδοτη εξουσία, αυτή την ανάθεση εξουσίας που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, ο άνθρωπος την κακοποιεί, ο άνθρωπος την παρεξηγεί, ο άνθρωπος την κακοερμηνεύει και ο άνθρωπος της κάνει κάκιστη χρήση. Γιατί στα έθνη ταραχή? Γιατί οι λαοί σιγοψιθυρίζουν ματαιότητες? Βλέπετε, οι πιο ετερόκλητες συμμαχίες συνήθισαν προκειμένου να γίνουν μπλοκ, να γίνουν κινήματα αντίστασης απέναντι στον Χριστό, ακόμα και όταν ο Χριστός δεν έμοιαζε καθόλου δυνατός, καθόλου αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 23ο κεφάλαιο, ότι όταν ο Πιλάτος, στο τέλος, στη δίκη του Κυρίου, όταν ο Πιλάτος άκουσε ότι ο Χριστός είναι από τη Γαλιλαία, ρώτησε αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και μαθαίνοντας ότι είναι από την επικράτεια του Ηρώδη, γιατί η Γαλιλαία ήταν η επικράτεια του Ηρώδη, τον έστειλε στο Ηρώδη, που κι αυτός ήταν στα Ιεροσόλυμα κατά τις ημέρες αυτές. Και αφού ο Ηρώδης μαζί με τα στρατεύματά του τον εξουθένωσε και τον ενέπαιξε, τον έντυσε με ένα λαμπρό ημάτιο και τον έστειλε ξανά στον Πιλάτο. Και λέει στο εδάφιο 12 του Λουκάς 23, πως κατά την ημέρα εκείνη ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν για πρώτη φορά μεταξύ τους φίλοι, επειδή πρωτήτερα ήταν σε έχθρα ο ένας προς τον άλλον. Προσέξτε, δύο ηγέτες, δύο παντοδύναμοι άνθρωποι που έχουν εξουσία ανθρώπινη, ο Πιλάτος, ένας Ρωμαίος,
Και ο Ηρώδης, ένας επιτετραμένος των Ρωμαίων, είναι σε έχθρα, είναι αντιπαθούν ο ένας τον άλλο, είναι σε κόντρα μεταξύ τους, αλλά επειδή εμφανίζεται στο δικαστήριο ο Χριστός, η αντίθεση τους προς τον Χριστό τους κάνει μεταξύ τους φίλους. Και σε ένα κήρυγμά τους, σε ένα από τα πρώτα κήρυγματα που διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης, όταν κηρύττουν, στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 25, λένε στο ακροατήριό τους, στο Ιουδαϊκό ακροατήριό τους, ο οποίος είπε με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου, γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια. Είναι η πρώτη αναφορά στον ψαλμό που διαβάζουμε από αυτές που θα δούμε σήμερα. Είναι στο Πράξεις 4 λοιπόν. Γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια. Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του. Επειδή στα αλήθεια συγκεντρώθηκαν ενάντια στον Άγιο Πέδα σου, τον Ιησού, αυτόν που έχρισες. Και αναθυμούμενο οι δύο Απόστολοι το περιστατικό που αναφέραμε πριν, που αναφέρει ο Λουκάς της ανίερης συμμαχίας, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Πιλάτου και Ηρώδη, λένε και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος μαζί με τα έθνη και τους λαούς του Ισραήλ. Και αυτοί στάθηκαν, στρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν ενάντια στον Άγιο Πέδα του Θεού, τον Ιησού. Βλέπετε, όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, όταν κηρύτεται η αλήθεια, δημιουργούνται ετερόκλητες, ίσως και ανίερες συμμαχίες απέναντι στην αλήθεια, γιατί η αλήθεια προκαλεί το σκοτάδι. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί παλιότερα, όταν κάποτε ήμουν και εγώ νέος και κάναμε εκστρατείες, ήμασταν στο Ναύπλιο, στην παραλία του Ναυπλίου, και ήταν ένας κύριος ο οποίος έπλεε τα μένεα κατά κάθε προσέγγιση στη ζωή που δεν ήταν τελείως ορθολογιστική. Απέρριπτε κάθε τι που είχε να κάνει σχέση με το Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος εμφανέστατα ηλιστής. Όταν λοιπόν κάποιος από την παρέα αντέκρουσε κάποια επιχειρήματά του και άρχισαν τα παιδιά να ψάλουν έναν ύμνο, τότε είπε, γιατί αφήνατε την πατροπαράδοτη θρησκεία μας και πάτε σε κάτι άλλο που δεν είναι αυτό που μάθαμε στην εκκλησία μας. Βλέπετε πόση μεταπίδηση από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, με μόνο κοινό σημείο αναφοράς, την κόντρα στο κήρυγμα για το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η διαμάχη, αυτή η συστράτευση όλων των δυνάμεων του κόσμου είναι ένα από τα μεγάλα θέματα του βιβλίου της Αποκάλυψης. Ιδιαίτερα στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου περιγράφεται αυτή η διαχρονική μέσα στους αιώνες μάχη μεταξύ των δυνάμεων του σκότους απέναντι στο φως. Ο άνθρωπος αντιδρά στην ιδέα του Θεού. Γιατί θεωρεί τον Θεό δυνάστη. Αυτό ίσως είναι το μεγάλο συμπέρασμα των πρώτων τριών εδαφίων. Όταν η εξουσία του Θεού δεν φέρνει χαρά στον άνθρωπο και ανακούφιση στον άνθρωπο και πιέζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος τη θεωρεί δυναστική, καταπιεστική και αντιδρά σε αυτή. Όταν οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, λέει ο καθηγητής, ορθόδοξος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξαιρετικό μυαλό και φωτισμένος άνθρωπος, Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, λέει, όταν η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν είναι συνέπεια της ελεύθερης ανταπόκρισης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού προς αυτήν, τότε ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. Το βλέπει σαν τυραννικό δυνάστη και οι εντολές του Θεού γίνονται δυσβάστακτες για τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν στα πρώτα τρία εδάφια. Μια εικόνα του κόσμου μας, μια πρώτη φωτογραφία του κόσμου μας. Ένας κόσμος του οποίου αυτοί που κρατάνε τις τύχες έχουν κάνει καταστροφικές επιλογές. Έχουν χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν την θεόδοτη σε αυτούς εξουσία με έναν τρόπο που θυμίζει την πρώτη ιστορία επανάστασης στη γραφή χρονικά. Την επανάσταση που έκανε ο Εωσφόρος απέναντι στο Θεό. Είχε από τον Θεό κάτι και αυτό το απεμπόλησε και προτίμησε ο ίδιος να γίνει αυτός που θα καθόριζε με δική του επιλογή και με δικές του αποφάσεις το μέλλον του. Το ίδιο κάνουν και οι ηγέτες της γης. Έχουν μια εξουσία που τους την έχει δώσει ο Θεός και αυτοί τη θεωρούν τυραννία, τη θεωρούν δυναστική, τη θεωρούν καταπιεστική. Ωραία, αυτή η πρώτη φωτογραφία μας δείχνει τον κόσμο, αλλά είπαμε ότι μετά στον ψαλμό αυτό γίνεται αυτό το εξαιρετικό, ο ίδιος ο τριαδικός Θεός, τα τρία πρόσωπα της Θείας Τριάδας, παίρνουν το λόγο και ξεκινάει
αυτή η σειρά των 9 εδαφίων, 3 εδάφια κάθε πρόσωπο της Τριάδας, υπάρχει και αυτή η όμορφη αρμονία. Με το λόγο που παίρνει ο πατέρας και όταν βλέπει αυτή την επανάσταση, όταν βλέπει αυτή την κατάσταση που περιγράφει όλα αυτά που ζήσαμε το 2023, τις μεγάλες και μικρές τραγωδίες σε προσωπικό, σε εθνικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, όλα αυτά συνέπεια της κακής χρήσης της ανθρώπινης εξουσίας, σε όποιο επίπεδο αυτή η εξουσία υπάρχει, λέει ο Πατέρας Θεός το εξής. Θα γελάσει εκείνος που έχει στον ουρανό το θρόνο του. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος με το θυμό του και θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιό μου, το βασιλιά μου, το Άγιο μου βουνό. Βλέπετε, δεν είναι μόνο σήμερα, το είπαμε, δεν ξέρετε, το έχουμε πει, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι σε ένα συνεχές αρνητικό σπιράλ, πηγαίνοντας κάθε μέρα από το κακό στο χειρότερο, όχι. Υπήρχαν στιγμές στο σχετικά εγγύς παρελθόν που η εικόνα του κόσμου ήταν πολύ χειρότερη από τη σημερινή. Δεν είναι... γιατί, και αυτό συμβαίνει γιατί η παρουσία του Θεού μέσω της Εκκλησίας στον κόσμο απαλύνει τον πόνο, απαλύνει τη φθορά, βάζει ένα φρένο στην καταστροφή και στην κατρακύλα. Στα μέσα του 20ου αιώνα, τη δεκαετία του 1940 ας πούμε, ή του 30, ο κόσμος ήταν πολύ χειρότερος, ειδικά η δική μας Ήπειρος από το σημερινό κόσμο. Αλλά βλέπετε το κακό επιμένει, αναβιώνει, ξανάρχεται. Και αυτό είναι που φέρνει την απελπισία. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν συνειδητή ανταρσία, συνειδητή αντίθεση και κόντρα απέναντι στο Θεό. Θυμηθείτε την ιστορία της Βαβέλ στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης. Θυμηθείτε τον Ναβουδογονόσορα στα χρόνια της εβραϊκής εξορίας. Θυμηθείτε τον, στα δικά μας, στην πιο κοντινή εποχή, τον Κέσαρα, τους διάφορους Κέσαρες, με διαβολικές αποφάσεις. Θυμηθείτε στον προηγούμενο από μας αιώνα, τον Χίτλερ. Θυμηθείτε τον Στάλιν, θυμηθείτε τον Μάο. Άνθρωποι που συνειδητά έφεραν πόνο, σκόρπισαν πόνο, σκόρπισαν δυστυχία, κολλημένοι σε μια ιδεολειψία. Θυμηθείτε τις μικρές και μεγάλες τραγωδίες από μικρότερης εμβέλειας ηγέτες, εδώ και εκεί. Και ο Θεός λέει, εγώ έχω χρήσει το βασιλιά μου στο Άγιο Βουνό. Και τότε παίρνει το λόγο ο Θεός, ο Υιός Θεός, και λέει στα επόμενα εδάφια, στο εδάφιο, από τα εδάφια 7 και μετά, διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι έως τα πέρατα της γης. Θα τους κυβερνήσεις με ράβδος ιδηρά. Σιδερένιο χέρι το μεταφράζει εδώ. Θα τους συντρίψεις σαν να είναι καμωμένοι από πυλό. Τώρα, αυτό το ψαλμό όπως ξέρουμε τον έχει γράψει ένας βασιλιάς. Δεν τον έχει γράψει ένας ποιητής που έχει μόνο την ιδιότητα του ποιητή. Ο ποιητής που έχει γράψει αυτή την ιδιότητα τυχαίνει να είναι και βασιλιάς. Ήταν ο Δαβίδ. Αλλά ο βασιλιάς αυτός που μιλάει για ένα βασιλιά, για ένα μεγάλο βασιλιά, έχει απόλυτη συνείδηση ότι δεν μιλάει για τον εαυτό του. Γιατί ο Νάθαν τον έχει πλησιάσει και του έχει πει, διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, στο βιβλίο το δεύτερο του Σαμουήλ, ότι αφού πληρωθούν οι μέρες σου και κοιμηθείς με τους πατέρες σου, θα αναστήσω με σένα το σπέρμα σου, το οποίο θα βγει από τα σπλάχνα σου και θα στεριώσω τη βασιλεία σου στον αιώνα. Αυτός που θα είναι ο βασιλιάς θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας σου αυτού έως του αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, προσέξτε την προφητεία του Νάθαν αυτή, εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ο ποιητής βασιλιάς λοιπόν ξέρει ότι ο ψαλμός δεν αφορά τον ίδιο, αλλά αφορά αυτόν που θα βγει από το σπέρμα του αιώνες μετά, αφορά τον Χριστό του Θεού. Και αιώνες μετά ως εγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, κάνει την ερμηνευτική του ψαλμού 2, πιο σαφή από ό,τι την ακούσαμε από τους Αποστόλους στο κήρυγμά του στο Πράξεις 4, αλλά κάνει και την ερμηνευτική του τελευταίου εδαφίου, της προφητείας του Νάθαν, που διαβάσαμε αμέσως πριν. Αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός, και εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ. Και λέει, στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή, τόσο πολύ ανώτερος έγινε από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο από αυτούς κληρονόμησε όνομα. Επειδή σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Εσύ είσαι Υιός μου»,
εγώ σήμερα σε γέννησα. Να την προφητεία του Νάθαν. Και πάλι, και πάει τώρα στον ψαλμό, εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Και ο Λουκάς, διασώζοντας το 13ο κεφάλαιο των πράξεων, το κήρυγμα του Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, κάνει ακόμα πιο σαφή την ερμηνευτική του ψαλμού 2 όσον αφορά το εδάφιο αυτό, εγώ σήμερα σε γέννησα. Και λέει ο Παύλος, κηρύττει ο Παύλος στην Αντιόχεια και λέει, και εμείς ευαγγελιζόμαστε σε εσάς την υπόσχεση που έγινε στους πατέρες, ότι ο Θεός την εκπλήρωσε αυτή σε εμάς, τα παιδιά τους ανασταίνοντας τον Ιησού. Καθώς είναι γραμμένο και στο δεύτερο ψαλμό. Βλέπετε, δεν είναι μόνο μια αναφορά στον ψαλμό, αλλά λέει και πού είναι. Σαν να είναι, πώς το λέμε στις γραφές αυτό που έχει από κάτω. Παραπομπή, δίνει την παραπομπή ακριβώς στο δεύτερο ψαλμό. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Μάλιστα το ότι τον ανέστησα από τους νεκρούς, χωρίς να πρόκειται να επιστρέψει στη φθορά. Άρα λέει εδώ ο Παύλος ότι εγώ σήμερα σε γέννησα, είναι μια αναφορά στο στοιχείο που είναι η απόδειξη, η απόλυτη απόδειξη της ισχύος και της εξουσίας του Υιού Θεού. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο, ποιο είναι αυτό το γεγονός? Η Ανάσταση. Το ότι το εδάφιο αυτό, εγώ σήμερα σε γέννησα, εσύ είσαι ο Υιός μου, είναι μια ευθεία αναφορά στην Ανάσταση του Κυρίου. Υπάρχει λοιπόν αυτός που έχει πάρει την εξουσία και έχει κάνει την τέλεια χρήση αυτής της εξουσίας. Και αυτή η εξουσία είναι τέλεια. Είναι ο Υιός Θεός. Αλλά ο Υιός Θεός, όταν ήταν άνθρωπος, όταν έφυγε από τη γη μας, σε μια ομιλία που έκανε στους μαθητές του, θυμάστε ότι πριν από χρόνια είχαμε σταθεί σε αυτήν την ομιλία σχεδόν ένα χρόνο, είναι η ομιλία που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη από το 13ο έως το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου αυτού, η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ιησού στους μαθητές του. Στο 16ο κεφάλαιο τους λέει ότι τώρα που θα φύγω εγώ από τον κόσμο δεν θα μείνετε μόνοι σας, αλλά θα στείλω κάποιον άλλον. Θα στείλω το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα είναι μαζί σας. Και αυτός λέει εκεί, αν θυμάστε, θα ελέγχει τον κόσμο περί δικαιοσύνης, περί αμαρτίας και περί κρίσεως. Και δέστε πώς το κάνει αυτό στο Άγιο Πνεύμα, αυτό τον έλεγχο περί δικαιοσύνης, περί αμαρτίας και περί κρίσεως. Όταν παίρνει το λόγο το Άγιο Πνεύμα στον ψαλμό, λέει από το εδάφιο 10 έως το εδάφιο 12, τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες του κόσμου κυβερνήτες, διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμπο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στον Υιό του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί, φιλείτε τον Υιόν, αν θυμάστε, στο μάμα. Και θα χαθείτε από τη ζωή στον δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε αυτόν. Τι όμορφο αυτό, αυτός ο λόγος που παίρνουν τα τρία πρόσωπα της Τριάδας, δεν είναι καθόλου ποιητικό, δεν είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία, είναι πολύ σαφές το ποιος μιλάει, είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός, είναι το Πνεύμα, για κάποιον που έχει το φως της Καινής Διαθήκης. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και λέει, προσέξτε, προσέξτε, μην αυθαιρετείτε πια. Μπορεί τα πράγματα να φαίνονται ρόδινα και καλά για σας ιδίως που έχετε την εξουσία και τσαλαπατάτε τον κόσμο και βιάζετε τον κόσμο και πονάτε τον κόσμο και πονάτε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που είναι υποκείμενος, φαινομενικά ανίσχυρος στη δική σας, πώς να την πω, στη δική σας εξουσία, στη δική σας αυθαιρεσία. Προσέξτε, γιατί υπάρχει κάποιος που πραγματικά έχει τον έλεγχο και αυτός είμαι εγώ, ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και έρχεται τώρα μια προτροπή και με αυτή να κλείσουμε, με αυτή να, αυτή να κρατήσουμε μέχρι το βράδυ που θα ξαναβρεθούμε στην συναισθίασή μας, καθώς θα περιμένουμε τον καινούριο χρόνο. Και λέει ο Θεός το εξής. Λέει κάτι που μοιάζει με φαινομενική αντίφαση στο δεύτερο μισό του 11 κεφαλαίου. Και αυτό απευθύνεται νομίζω στην Εκκλησία του Χριστού. Λέει το εξής. Τον Κύριο με φόβο να τον υπηρετείτε και με τρόμο να γιορτάζετε γι' αυτόν. Στο Βάμβα λέει αγάλεστε εν τρόμο. Τώρα έχουμε αρκετές φορές μιλήσει για αυτή την περίεργη αντίληψη του φόβου που μας παρουσιάζει η Βίβλος για το Θεό. Για ένα Θεό που είναι εγγύς, για ένα Θεό που είναι τρυφερός, για ένα Θεό που δεν είναι στις προθέσεις του η τιμωρία. Για ένα Θεό που αντίθετα στις προθέσεις του είναι το έλεος, η δεύτερη ευκαιρία, η τρίτη ευκαιρία, η πολλαπλή ευκαιρία.
για έναν άνθρωπο που εμφανώς, για τον άνθρωπο που εμφανώς τσαλαπατάει με έναν πρόστιχο τρόπο τις ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός. Και ο Θεός είναι εκεί και του δίνει ξανά, ξανά, ξανά ευκαιρίες. Τότε γιατί μιλάει για τρόμο, γιατί μιλάει για φόβο? Έχουμε δώσει διάφορες ερμηνείες. Θυμάστε πριν από φέτος, αυτό το χρόνο που πέρασε, λέγαμε ότι πώς να μην φοβάσει ένα Θεό, τον οποίο αν το χάσεις, έχεις χάσει τα πάντα. Είναι μία ερμηνεία. Πολλοί ψαλμοί μιλάνε γι' αυτό. Το έλεος του Θεού. Φοβάμαι να μην χάσω αυτό που είναι πολύτιμο στη ζωή μου. Θυμάστε που το είχαμε πει αυτό. Υπάρχει άλλη πιο κλασική ερμηνεία, ότι εντάξει, δεν παίζουμε, συγγνώμη για την έκφραση, δεν παίζουμε και με τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτό που είναι και φαίνεται σε αυτόν τον ψαλμό. Είναι ένας Θεός που έχει την απόλυτη εξουσία και κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Πώς είναι δυνατόν ο εύθραυστος και θνητός άνθρωπος να μην τον φοβάται? Αλλά εδώ υπάρχει αυτή η προτροπή. Αυτόν τον Θεό που έχει τον πραγματικό έλεγχο, αυτόν τον Θεό που μια μέρα θα φέρει κρίση, αυτόν τον Θεό που είναι από την άλλη μεριά, όπως σε ένα άλλο ψαλμό λέει, σε ένα άλλο σημείο της γραφής λέει, χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό του, σε αυτόν τον Θεό που είναι τερπνότητες εν τη δεξιά του, σε αυτόν τον Θεό που είναι χαρά, σε αυτόν τον Θεό που είναι ζωή, σε αυτόν τον Θεό που μπορείς να πας καταφυγία, να πάσα στιγμή, όταν όλοι οι άλλοι σε έχουν αποδιώξει, όταν η ζωή σε έχει απογοητεύσει, όταν η πορεία του κόσμου σου έχει δείξει ότι ό,τι και να κάνεις σαν άνθρωπος που έχεις καλές προθέσεις σε αυτόν τον κόσμο, μάταιο είναι. Αυτόν τον Θεό, σε αυτόν τον Θεό, αξίζει και το στοιχείο του φόβου. Ποιου φόβου? Είπαμε, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, μην το στενέψουμε, μην το περιορίσουμε. Αλλά είναι ένας Θεός στον οποίο όταν το φοβάσαι, το φοβάσαι με χαρά. Αγάλεστε εν τρόμο, λέει ο Βάμβας. Πώς το λέει εδώ? Με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Δεν θέλω να το εξειδικεύσουμε και δεν θέλω να το σχολιάσουμε πιο πολύ. Και πάλι λέω ότι έχουμε πει αρκετές ερμηνείες πάνω σε αυτόν. Αλλά νομίζω είναι το πιο ωραίο εδάφιο που θα μπορούσαμε να πάρουμε μαζί μας, καθώς το βράδυ θα κλείσει το 2023. Και καθώς το βράδυ θα σκεφτόμαστε τι μου φέρνει, τι μας φέρνει. Σε εθνικό, σε παγκόσμιο, σε εκκλησιαστικό, σε οικογενειακό, σε ατομικό επίπεδο η χρονιά που έρχεται. Θα μαζευτούμε κάποιες παρέες το βράδυ, σε σπίτια, σε εκκλησίες, οπουδήποτε. Του χρόνου όταν ξαναμαζευτούμε, θα είμαστε όλοι, κάποιος θα λείπει, κάποια θα λείπει. Θα είμαστε όλοι καλά ή κάποιος δεν θα είναι μαζί μας γιατί θα είναι στο νοσοκομείο ή έχει φύγει από αυτή τη ζωή? Θα είμαστε έτσι όπως είμαστε τώρα ή θα έχει κλονιστεί η ζωή μας και θα έχει φύγει το έδαφος κατά από τα πόδια μας? Σε αυτή τη βραδιά που μοιραία φέρνει αυτές τις σκέψεις και αυτή την αβεβαιότητα και αυτή την αγωνία, σε αυτή τη βραδιά που μοιραία επίσης φέρνει αυτό το χ που όλοι θέλουμε να βάλουμε σε μια κακή χρονιά που έφυγε, σε αυτή τη χρονιά, σε αυτή τη βραδιά μάλλον, ας θυμηθούμε τον Κύριο, στον οποίο αξίζει να αγαλώμαστε, αλλά να αγαλώμαστε με τρόμο. Το Θεό του Ισραήλ που φαίνεται στην Παλιά Διαθήκη, το Θεό Ιησού που φαίνεται στην Καινή Διαθήκη, το Θεό που είναι εγγύς, το Θεό που είναι πλησίον, το Θεό που κυβερνάει πραγματικά τον κόσμο με ράβδο σιδηρά, το Θεό που μια μέρα θα πάρει τα πράγματα στα χέρια Του για να φτιάξει έναν κόσμο χωρίς τραγωδίες, έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο χωρίς κλάμα, έναν κόσμο χωρίς θλίψη. Αυτός ο Θεός, τον οποίο αγαλώμαστε με τρόμο, ας είναι η περιγοριά μας, ας είναι η ελπίδα μας και ας είναι το στήριγμά μας, όχι στο βράδυ της μετάβασης από ένα παλιό χρόνο σε καινούριο, αλλά στην κάθε μέρα, στην κάθε στιγμή της ζωής μας. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο Του την τιμή που Του αξίζει.